Συνελληνές μου, αδέλφια μου, πολεμιστές μου. Ήρθε ο καιρός, μετά από προδοσίες, και αυτή την προδοσία, την τελευταία, η οποία ήταν πολύ μεγάλη μέσα στην κεντρική διοίκηση του φορέα μας, της Κεντρικής Ελλήνων Συνέλευσης, στους ορκισμένους, άμα το θέλετε. Βέβαια, πρέπει να σας θυμίσω ότι στην αρχή που δεν υπήρχαν ορκισμένοι, μέχρι να γεννηθεί και να δημιουργηθεί ο αριθμός και όλη η δεξαμενή των ορκισμένων, ναι, ήταν πιο πρόχειρα τα πράγματα. Λίγοι αντιλαμβάνονται τον όρκο τους, πολλοί λέγανε, αλλά μπορεί ένας όρκος είναι, γιατί έχουν δώσει χιλιάδες όρκους σε δικαστήρια, χιλιάδες όρκους στις υπηρεσίες τους, στις δουλειές τους, στα πτυχία τους. Έχω πει ότι όλοι δίνουν έναν όρκο, αλλά ο όρκος αυτός είναι τίποτα, δεν ορκίζονται τίποτα. Έχω εξηγήσει τους όρκους ότι είναι, θα πω τη λέξη, ανύπαρτη, όταν ο στρατιώτης ορκίζεται να υπακούει στις διαταγές των ανωτέρων. Αυτό είναι εσωτερικός κανονισμός και δεν είναι όρκος για να πολεμήσει ο στρατιώτης. Άρα, εάν ο στρατιώτης ή ο αστυνομικός ή ο πυροσβέστης ή οι δυνάμεις ασφαλείας ορκίζονται να υπακούνε στις διαταγές των ανωτέρων, ο ανώτερος είναι, αν είναι χαζάρος, αν είναι μασόνος, αν είναι δογματισμένος, αν είναι τρελός, αν έχει περάσει με πολιτικό γλύψιμο, ρουσφέτη και στόχο δόλιο να διαλύσει την πατρίδα μου, άρα το παλικάρι που είναι στρατιωτικός, που είναι αστυνομικός, που είναι στις δυνάμεις ασφαλείας ή είναι δικαστικός ή είναι δικηγόρος ή οτιδήποτε, διαλύει το κοινωνικό μου σύνολο, τους πολίτες, διαλύει τη ζωή μου, διαλύει τη δημιουργία μου. Αυτό έχει επιτραπεί και είναι στόχος όλων των σιωνιστικών, αποστατικών, δογματικών, ιερατείων, σταγμάτων και όλου του στόχου της αποστασίας να διαλύσει τις δημιουργικές κοινωνίες, τα δημιουργήματα και εν γέννη όλους μας. Έτσι λοιπόν βάζει εμάς να διαλύουμε για έναν ψώρο μισθό, τον οποίο θα τον έχεις και πάλι στην πολιτεία τη δικιά σου, γιατί θα πρέπει να στον δίνει το αποστατικό μόρφωμα. Έτσι δεν υπάρχει όρκος κανένας, είναι μόνο για να σε δυναστεύσει και όχι για αυτό που έχεις οριστεί ότι είσαι και ότι θα εκτελέσεις, ή τουλάχιστον ότι συμφωνείς να εκτελέσεις. Γι' αυτό και δεν, σε όλα τα δικαστήρια αρκίζεται ο κόσμος. Θα πω και θα μιλήσω και σε άλλο ηχητικό πώς ακριβώς είναι η δικαιοσύνη, πώς οι μάρτυρες ορκίζονται, άρα κάθε ορκισμένος μάρτυρας είναι η ποινή καθενός που πάει στα δικαστήρια. Αυτό είναι σαν την αμαρτία. Αμαρτία και αμαρτυρία είναι δογματική, χωρίς καμία απόδειξη. Γιατί είπε ο μάρτυρας. Και πόσο ο μάρτυρας είναι ψευδομάρτυρας, οπότε εσύ θα αρπάξεις μια ποινή ή θα αρπάξεις μια κατηγορία. Αυτό συμβαίνει χρόνια. Είναι χειρότερο από το μεσαίωνα τότε. Τουλάχιστον στο μεσαίωνα ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα, αλλά πιο ξεκάθαρα. Έλα, εδώ δεν σε γουστάρουμε να σε διαλύσουμε. Σήμερα είναι κρυμμένες μαρτυρίες ψεύτικες και κατηγορίες ψεύτικες, δίνοντας άπλετο δίκαιο μέσα στο βωμό της δικαιοσύνης. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι ο όρκος του πολεμιστή, αυτός ο ιερός όρκος, ιερός σημαίνει ο αδιαφυσβήτητος και αυτός που δεν μπορεί να κλονιστεί ή να πέσει ποτέ, είναι ο όρκος του πολεμιστή. Θα πρέπει να ξέρετε ότι μετά από τόσες προδοσίες, πολλοί ορκισμένοι ελαφροίσκιωτοι, λιποβαρείς, δεν κατάλαβαν ούτε καν τι ήταν ο όρκος, ή τουλάχιστον τον είπαν, κατάλαβαν, αλλά τους κέρδισαν τα χαράγματα και τα εμφυτεύματα. Ήρθε η ώρα όμως να καταλάβετε, τώρα που ο αριθμός των ανθρώπων, των δημιουργημάτων έχει συσταθεί και είναι ένας μεγάλος αριθμός σκληροπυρηνικών πραγματικών ελάνιων πολεμιστών και έχουν οριστεί, ορίστηκαν, γιατί ο όρκος σε ορίζει, ορίστηκε ως κυρίαρχος, ξέροντας τι να κάνει και ξέροντας ποιο είναι το σχέδιο για τις εντάσεις σε ελάνιες εντολές και σε ένα πραγματικό σχέδιο που ήρθες και δημιουργήθηκες και για ποιο λόγο ζεις, και φυσικά είναι το πρώτο χαστούκι, άμα το θέλετε, να σε βγάλει από όλο αυτό το μάτριξ και να αντιληφθείς τι ορκίζεσαι, γιατί υπάρχεις, τι θέλεις να κάνεις και φεύγοντας από εδώ τι θα αφήσεις. Άρα ουσιαστικά σε κάνει έναν ηγέτη, γιατί έχω πει ότι ο ηγέτης είναι αυτός ο οποίος είναι άνθρωπος με την πραγματική, ουσιαστική και κυριολεκτική έννοια και σημασία του ανθρώπου,
της ελάνιας δημιουργίας και κοσμοθέασης και όχι έτσι όπως τον έχουν αποδώσει όλα τα μορφώματα στη Γαία Δήμητρα Άρτεμις και όχι μόνο. Ότι είναι απόγονος του πυθίκου, ότι είναι απόγονος του δεινόσαυρου. Λέει, οι απόγονοί μας είναι οι δεινόσαυροι. Θα εξηγήσω και γι' αυτό κάποια στιγμή. Αλλά θα πάρετε πρώτα τις αποδείξεις στα χέρια σας, που ετοιμάζονται χιλιάδες αποδείξεις, οι οποίες θα τις πάρετε, θα τις μελετήσετε, θα αντιληφθείτε και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε. Γιατί αν μιλάω πριν τις αποδείξεις, αν τις έχετε στα χέρια σας, ενδεχομένως να μιλάω στο κενό. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι η ώρα που καθαρίζει όλο το περιβάλλον των ορκισμένων. Σαφώς, αν δείτε το καταστατικό του πρώην ε4, δεν με ένοιαζε, απλά έβαλα ένα, έδωσα εντολή στον Καλογερόπουλο και σε κάποιους άλλους ανθρώπους να κατασκευάσουν ένα καταστατικό το οποίο, αν ποτέ το διαβάσετε, θα είναι για να φύγετε. Αλλά όμως δεν με ενδιαφέρε τότε. Τώρα όμως, που δημιουργήθηκε ο ικανός αριθμός πολεμιστών συντονισμένων ανθρώπων, όχι μόνο με τον όρκο, αλλά με όλα τις δημιουργικές δυνάμεις του όρκου, ήρθε η ώρα όπου οι ήδη ορκισμένοι, οι ήδη πολεμιστές, οι ελάνιοι πολεμιστές, δημιούργησαν το καταστατικό του ε5, δημιουργείται ένας καθαρός, αμυγές ελληνικός οργανισμός, ο ε5. Τον ε5 πρέπει να πω ότι τον έχω ανοίξει πριν πάρα πολύ καιρό. Έχω ανοίξει και την ομάδα εγώ ίδιο στην ε5, αν θυμάστε, από πάρα πολύ παλιά, εδώ και 6-7 χρόνια. Και το τι ακριβώς κάνει. Σήμερα λοιπόν, άξιοι ελάνιοι πολεμιστές έκατσαν και έγραψαν καταστατικό του δικού τους φορέα. Γιατί οι ελάνιοι πολεμιστές, ορκισμένοι πολεμιστές, έφτιαξαν το δικό τους καταστατικό, το δικό τους οργανισμό. Είναι μια οντότητα όλη αυτή, η οποία θα μεγαλώνει σε όλο τον πλανήτη. Και γιατί λέω σε όλο τον πλανήτη? Ενώ ξεκίνησε από τη μήτρα του ελληνισμού, και δεν μου αρέσει το ελληνισμός, γιατί ό,τι έχει σεϊσμός, εβραϊσμός, ουδαϊσμός, σμός, σεισμός, σεισμός, βέβαια το έχετε συνηθίσει τη λέξη και δεν έχει σημασία οι λέξεις, έχει σημασία οι πράξεις, όμως και αυτές θα τις διορθώσουμε. Μιλάμε για την τεράστια ελληνικότητα, άμα το θέλετε. Το σεϊσμός με ενοχλεί. Δεν είναι σεϊσμός. Ούτε ουδαϊσμός, χριστιανισμός, μαθεμανισμός, βουδισμός και πάει λέγοντας. Το ισμός είναι κάτι άσχημο. Βεβαίως το εκφραζόμαστε, αλλά δεν εννοούμε αυτό, επειδή πολλοί το αντιλαμβάνεστε έτσι. Η ελληνικότητα είναι ίσως τη λέξη. Και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, αν διαβάσετε καλά τον όρκο, θα δείτε ότι δεν απευθύνεται μόνο στους Ελλαδίτες που ζουν στην Ελλάδα. Έχω ξαναπεί ότι η Ελλάς είναι η φωτεινή πέτρα, ο φωτεινός λίθος, η φωτεινή ύλη. Και Έλλην είναι το δημιούργημα της ελάνιας δημιουργίας του ΑΟΜΕΓΑ, την οποία θα δείτε όσο περνάει ο καιρός με όλες τις αποδείξεις τι ακριβώς είναι. Ότι η δημιουργία είναι μία και μοναδική και είναι ελάνια. Ελάνια με την έννοια. Βεβαίως ο Έλλην είναι το μοναδικό έθνος στον πλανήτη και σε κάθε πλανήτη δημιουργίας. Ως Έλλην, αυτός που θα δει το φως και αυτός που προέρχεται από το φως. Ως μονάδα, που η μονάδα έφτιαξε, δημιούργησε τον εαυτόν της, και εμείς είμαστε τα δημιουργήματα με τον αριθμό 6. Για να δημιουργήσουμε τη δημιουργία μας, που η δημιουργία είναι εν νέα. Θα τα αποδείξουμε όμως αυτά. Πάμε να δούμε ότι ο όρκος που διαβάζεται του πολεμιστή δεν είναι μόνο για γεωγραφικά σήμερα της Ελλάδας. Είναι για κάθε ανθρώπινο «ον» που φέρει πατρόα ουσία και για κάθε δημιούργημα που είναι εντός της ελάνιας δημιουργίας του ΑΟΜΕΓΑ. Δεν έχει σύνορα λοιπόν ο όρκος, όπως και να διαβάσετε. Όταν λοιπόν λες κάποιον συνέλληνα, αντιλαμβάνεται κάποιος συνέλληνα ότι είμαστε από την Ελλάδα. Ενώ ο Γερμανός δεν υπάρχει. Ενώ ο Γερμανός δεν υπάρχει Γερμανός, αλλά στο γεωγραφικό διαμέρισμα που έχουν φτιάξει, ή στην Αμερική που τη φτιάξαν προχτές, ή τη Γερμανία που τη φτιάξανε πριν από χτες. Ή τώρα, σήμερα. Ή άλλα κράτη που τα φτιάχνουν τώρα. Στις μέρες μας έχουμε δει να φτιάχνουν κράτη. Λοιπόν, κόψανε χωράφια και τους δώσανε ονόματα. Τα οποία δεν είναι δικά τους και είναι πάντα με ενίκιο, αν κάποιοι ξέρετε τι λέω. Και όλοι, όλα τα κράτη αυτά που σήμερα τα λέτε κράτη, δεν είναι κράτη, είναι εταιρείες των δυναστών. Και δυναστεύουν τους ανθρώπους. Σε ένα άλλο ηχητικό αυτά. Ωστόσο όμως τώρα, αυτός ο όρκος είναι για κάθε δημιούργημα. Όταν λες κάποιον συνέλληνα, λες σε αυτόν που ήρθατε μαζί. Πάμε λίγο πέρα-πέρα. Στην έλευση του πλανήτη Γαία, που δεν υπήρχε άνθρωπος ακόμα, γιατί ο άνθρωπος εδώ δεν γεννήθηκε ούτε από το νερό,
ούτε από το νερό, ούτε από τα μικρόβια, ούτε από τις ομίκητες και όλες αυτές οι γελιότητες είναι χαζάρων, γελίων ακαδημαϊκών που δεν ξέρουν τι λένε. Και αν θα πω και κάτι άλλο, γνωρίζουν τι λέμε, πολλοί από αυτούς, όμως είναι πληρωμένα παιδιά να κάνουν μια συγκεκριμένη δόλια αποστολή κατά της αλήθειας, κατά του ανθρώπου, κατά του δημιουργήματος, κατά της δημιουργίας. Και αυτοί είναι καταραμένοι και είναι ήδη φυλακοί. Απλά ζούνε μέχρι στη γη, μέχρι να τελειώσει η δάτινη δημιουργία τους και μετά θα πάνε στο διάολο εκεί που ανήκουν, στους μαύρους γαλαξίες. Όλοι αυτοί όσοι παράξαν όλα αυτά τα αποτελέσματα. Και να λένε αυτές τις γελιότητες ότι ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι Έλλην, αυτός που έχει έρθει από το φως, φτιαγμένος και κατασκευασμένος και δημιουργημένος από φως, για το φως. Έτσι λοιπόν θα δείτε ότι μέσα στον όρκο δεν έχει καμιά διαδικασία μόνο για σας. Έχει για κάθε δημιούργημα. Και θα πρέπει να καταλάβετε ότι Έλλην είναι ο άνθρωπος, είναι το δημιούργημα. Και όταν λες κάποιον συνέλληνα, για να διορθώσω και να συμπληρώσω, ότι ήρθαμε, έχουμε έλευση, ο πλανήτης δημιουργήθηκε για να μπουν τα δημιουργήματα έξι και ως δημιούργημα γιώτα ο πλανήτης και όχι μόνο ο δικός σου. Είσαι εκατομμύρια πλανήτες, μην κοιτάς τα ζωντόβολα που λένε μόνο γη υπάρχει και είμαστε μόνοι μας. Αυτά είναι ζωντόβολα, είναι σαν να μιλάς με ένα σκύλο και να σου βγάζει θεωρήματα ο σκύλος. Πάρ' τον για κατοικίδιο, να σου κάνει παρέα, να σε φυλάει, δεν κάνει για κάτι άλλο. Τώρα αυτά τα ζώα να σου λένε ότι είσαι μόνος σου και δεν υπάρχει κανείς και θα επικοινωνήσουμε με τους εξωγήινους, αφού εγώ είμαι εξωγήινος. Είμαι έξω από τη γη, ζω. Δεν ζω μες στη γη. Έχουμε και τους εξωγήινους που είναι μες στη γη. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι όλοι οι πλανήτες έχουν έλευση. Που σημαίνει δημιουργείται το περιβάλλον και βεβαίως ξεκινάει η δημιουργία στον πλανήτη με τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από την κοσμοκρατορία. Και όπως και η γη, αν είχε φτάσει σε ανελικτικό επίπεδο η γη και θα μπορούσε να είχε φωτεινά όντα, όντως όπως η δημιουργία τα ορίζει στο σχέδιο, θα υπήρξαν αποστολές όπως, όχι βέβαια να πας ούτε με κατσαρόλες ούτε με σκάφη. Δεν είναι αυτή η έλευση να πας κάπου. Η έλευση της δημιουργίας και για να σε πάει κάπου η δημιουργία είναι μια απόφαση των ίδιων των δημιουργών που τρέχουν και εκτελούν και εφαρμόζουν το σχέδιο της δημιουργίας όπως αυτή ορίζει. Και όχι όπως αυτοί ορίζουν. Όλοι έχουν κανόνες, νόμους, όρκους. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι εδώ στη γη έχουμε έλευση. Ήρθαμε. Δεν γεννηθήκαμε ούτε από τα φυτά, ούτε από μικρόβια, ούτε από αυτά τα ζώα, τα εκτοπλάσματα, τους δεινόσαυρους που τους έχουν κάνει διαφήμιση. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ούτε από τον πίθηκο, ούτε από τους σανουνάκι, ούτε από κανένα κερατά, ούτε από κανένα ζώο. Αυτά είναι ζώα. Μιλάμε για δημιουργία και για δημιούργημα για νομοτελειακή και κάθομαστε τώρα να προσκυνάτε τα ζώα και θεωρήσεις των γελίων υποκειμένων σκλαβωμένοι όλα τα δημιουργήματα κάτω από αυτά τα γελία σκουπίδια και ζώα. Δεν ξέρω μωρέ πως το ανέχεστε με τόσο διανόηση λογική που μπορείτε, που δημιουργηθήκατε. Δημιουργηθήκατε ίδιοι κατ' εικόνα και ομοίωση του δημιουργού της μονάδας που είσαι μια μονάδα γιώτα. Και αυτό πάει, θα το ξεκινήσω σε ολοκληρωτικό. Και κάθεστε και γονατίσατε σε όλα αυτά τα ηλίθια ζώα, συμπεράσματα, διδαχές και κάθε γελιότητα. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιον λες συνέλληνα, δεν τον λες Ελλαδίτη. Λες εσύ που έχουμε μαζί έλευση. Και κάθε γέννηση που έρχεται και τώρα στις μέρες μας, από την πρώτη έλευση, συνεχίστε και. Και εμείς σήμερα εδώ είμαστε συνέλληνες, γιατί έχουμε έλευση. Και κάθε ενσάρκωση που έρχεται γίνεται μια έλευση της προσωπικότητας και όλης της δομής του σώματος των 12 μερών. Τώρα εσείς βλέπετε ένα που γεννήθηκε εδώ πέρα και λέτε αυτό το ζώο είναι. Τότε λοιπόν τον άνθρωπο τον έχετε κάνει ζώο και χειρότερο από τα ζώα που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι κάθε ένα που λέτε συνέλληνα, λέτε κάθε δημιούργημα που έχετε έλευση εδώ. Ακόμα ρωτάτε μεταξύ σας πότε γεννήθηκε ο καθένας. Πότε έχει έλευση ο καθένας στην ενσάρκωσή του. Ακόμα και η ενσάρκωσή σου είναι έλευση. Ήρθες, γεννήθηκες, στο χώρο, στον υλικό κόσμο. Ένα το κομμάτι είναι το υλικό. Το άειλο, άστο, δεν υπάρχει εκείνο. Το ορατό, να το. Το αόρατο, α, δεν υπάρχει. Δηλαδή αν δεν υπήρχε το αόρατο θα υπήρχε το ορατό. Αφού από το αόρατο γίνεται ορατό. Αν δεν υπάρχει το αόρατο και δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ορατό. Υπάρχουν και συνυπάρχουν και τα δύο. Έτσι λοιπόν συνέλληνες μου, κάθε φορά που θα λέτε ένα συνέλληνα, δεν εννοείται μόνο το γειτονά σας. Εννοείται κάθε δημιούργημα που είναι δομημένο το ίδιο με εσάς. Τουλάχιστον στο σαρκικό. Στο άειλο,
στις πατρώας ουσίας και στην πατρώα ουσία. Το αν έχει, πόση έχει μέσα είναι μια άλλη ιστορία, θα το καταλάβουμε. Άρα ο όρκος αυτός είναι παγκόσμιος και αφορά όλα τα δημιουργήματα πάνω στη γεία. Δεν έχει καμία θρησκεία όσο όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια, όλοι προσπάθησαν να διαχωρίσουν τον κόσμο σε δόγματα. Είσαι, λέει, χριστιανός, είσαι μουσουλμάνος, είσαι αυτό, είμαι Έλληνας, είμαι δημιούργημα, βρεζόα, είμαστε δημιουργήματα. Δεν είμαστε χριστιανοί. Γίναμε χριστιανοί, γίναμε μουσουλμάνοι, γίναμε τατοιστές, γίναμε γιόγκα, μόγκα, γίνανε μασόνοι, γίνανε τάγματα, γίνανε κέρατα, γίνανε Ολυμπιακοί, γίνανε Παναθηναϊκοί, γίνανε Πάοκ, γίνανε ό,τι διάλογο θέλετε. Φτιάχτε ό,τι ταμπέλα. Αλλά είμαστε δημιουργήματα όλα. Δεν μπορείτε εσείς να δημιουργήσετε τίποτα άλλο παρά μόνο θρησκείες, κόμματα και δόγματα. Δεν έχετε, μπορείτε κάτι άλλο. Και αυτά για να διαιρέσετε τα πάντα. Μα θα ξεχάσουμε τη βάση. Δημιουργήστε ένα χριστιανό από γονίδιο, από το τίποτα. Μπορείτε. Υπάρχει γονίδιο χριστιανού, μουσουλμάνου, πεντακοστιανού, σαββατιανού, βαπτιστού. Χιλιάδες ιερέσεις. Τι έγιναν? Ναι, αλλά αυτές γίνανε μέσα στα δημιουργήματα, όπου τα δημιουργήματα φέρουν διαφορετικό DNA και διαφορετική γονίδιο, διαφορετικό τρόπο ζωής, θέλω τα πάντα. Βλέπετε λοιπόν τις μεγάλες διαιρέσεις. Ο όρκος όμως αυτός ενώνει τα δημιουργήματα και αφήνει τους διαχωρισμούς έξω. Γιατί λοιπόν πολεμάτε έναν τέτοιον όρκο τον οποίο σας ορίζει όσον αφορά το σχέδιο και τι θα κάνετε, όσον αφορά και ποιοι είστε? Δεν έχετε έλευση και πώς ήρθατε? Όλα τα δημιουργήματα αυτή τη στιγμή που περπατάνε στη γη, αναπνέουν αέρα, πίνουν νερό και στο κορμί τους ρέει υγρό, άσχετα αν είναι είδωρ ή οτιδήποτε άλλο, είναι στην υδάτινη δημιουργία και έχουν έλευση. Αν αποστατική έλευση ή πατρώας ουσίας έλευση. Καμία σημασία, αλλά έχουν έλευση. Άρα όταν σε λέω συνέλληνα, ένα Γερμανό, ένα Τούρκο, που τον είπανε Τούρκο, τα τελευταία 100 χρόνια τον είπανε Τούρκο. Και Τούρκος στα τουρκικά σημαίνει γάιδερος και το αποδέχονται. Αφού τους το επέβαλαν, το αποδέχονται. Και χιλιάδες άλλες ονομασίες. Τι σχέση έχει? Και σε μια Ελλάδα, μα το θέλετε, Θεσσαλονική, Πατρινή, Κρητική, Ροδίτες, τι διαφορά έχει? Το τοπονύμιο έχει. Άρα δεν μπορούμε να ενωθούμε στην ένωση της ουσίας? Οπότε ακόμα και το τοπικό έχει θέμα? Οι ταμπέλες μη σας ενοχλούν? Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ο όρκος αυτός είναι παγκόσμιος για κάθε δημιούργημα, όπως άλλωστε είναι όλος, όλη η ελληνικότητα και όλη η ελλάνια δημιουργία, που στις μέρες σας και πολύ σύντομα θα σας αποδειχτεί. Το θέμα είναι το πόσο θα αποδεχτείτε εσείς την ύπαρξή σας και όχι αν θα σας αποδεχτεί αυτό. Έτσι λοιπόν, για κάθε ορκομοσία που γίνεται σε έναν συνάνθρωπο, ο συνάνθρωπος είναι που ζούμε μαζί, συνάνθρωπος, είναι πιο εύκολο να τον πει συνέλληνα, γιατί έχουμε έρθει, από το να τον πει συνάνθρωπο, γιατί δεν ξέρεις αν είναι άνθρωπος. Αλλά όμως ζει μια ανθρώπινη ζωή στην υδάτινη δημιουργία. Έτσι λοιπόν, όλοι οι ορκισμένοι αυτή τη στιγμή έφτιαξαν το καταστατικό του Ε5 και ιδρύουν ένα τεράστιο παγκόσμιο οργανισμό, όπου μέσα θα χωρέσει όλα τα ελάνια δημιουργήματα της ελάνιας δημιουργίας. Και αυτά που είναι, αλλά και αυτά που θέλουν να γίνουν. Όλοι μπορείτε να μπείτε. Άρα δεν θα κάνετε ποτέ διαχωρισμούς σε ανθρώπινα όντα, τα οποία έχουν μεταλλάξει πολύ οι αποστάτες. Έτσι λοιπόν θα ανοίξετε πολύ μεγάλη αγκαλιά από τη μία. Απ' την άλλη, να σεβαστείτε κάθε ιερό, κάθε ιερό του όρκου, όλων των ελάνιων εντολών της ίδιας της δημιουργίας, για να δημιουργήσουμε. Γιατί με αυτόν τον όρκο θα δημιουργήσεις. Και θα προστατευτείς και θα προστατεύσεις τη δημιουργία σου και θα προστατεύσεις τα δημιουργήματά σου, αλλά και θα δημιουργήσεις. Γιατί η διαδικασία, η νόμη, η δομή και η δόμηση είναι πάντα ίδια. Από την αρχή της δημιουργίας μέχρι και σένα είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μην ξεχνάτε, έχετε ξεχάσει τους τρόπους. Σας κάνω να ξεχάσετε. Ποια είναι η δημιουργία, αλλά και τι αποτύπωση είσαι. Κατ' εικόνα και ομοίωση, ναι. Εικόνα, δεν είναι μόνο το εικονιζόμενο που βλέπεις. Για να καταλάβετε πιο σημαντικά τι λέω και στις επόμενες μέρες θα καταλάβετε. Η μονάδα που δημιούργησε τα πάντα, τον κύκλο, τους αριθμούς, τα σύμβολα και όλες τις δημιουργικές αναπτύξεις, δομές, δόμησης, σύνθεσης και σύνδεσης των πάντων και τα πάντα, ουσιαστικά σε δημιούργησε ως μονάδα και εσύ ο άνθρωπος είσαι μία μονάδα. Και βεβαίως είσαι μία ολότητα τριάδα, την οποία δεν αντιλαμβάνεσαι, δεν βλέπεις, αλλά είσαι. Και αυτό το έχεις αποποιηθεί και στο έχουν διώξει. Γι' αυτό αν κάνεις το εξής. Εάν πας σε έναν καθρέφτη, όταν είσαι και περπατάς οπουδήποτε, δεν βλέπεις το τι μονάδα είσαι.
Βλέπεις μόνο ότι υπάρχεις και περπατάς μέσα στο χώρο και σε ένα χρονικό που το μετράς. Για να δεις τις άλλες σου πλευρές, γιατί κάθε μονάδα έχει δύο πλευρές, όπως και στα μαθηματικά. Όταν τραβάς μια γραμμή, είναι η γραμμή και είναι η μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Η μία πλευρά έχει 180 μοίρες και η άλλη πλευρά έχει 180 μοίρες. Που σημαίνει βλέπεις δύο πλευρές και μία τη μονάδα. Άρα κάθε μονάδα έχει δύο πλευρές, όπου καμπυλώνονται και φτιάχνει τον κύκλο και οποιοδήποτε σχέδιο, σχήμα, τετράγωνο, τρίγωνο, οτιδήποτε. Η μονάδα τα κάνει όλα, ο ένας, ο πρωταρχικός και η πρωταρχική μονάδα. Και σύμφωνα με αυτή τη μονάδα έχουν γίνει τα πάντα. Και το δημιούργημα, αν το θέλετε, είναι η μονάδα. Γιατί σε όλη τη γραφή σου και την εθερική, αλλά και όλες τις γραφές, το γιώτα είναι πάντα γιώτα και το γιώτα είναι το δημιούργημα. Φτάνοντας όμως να δεις ότι είσαι ένα δημιούργημα τρισδιάστατο, δεν θα πω τρισδιάστατο, θα πω ότι είσαι τρεις ολότητες ίδια, άρα η κάθε πλευρά της μονάδας είναι ίδια με τη μονάδα. Έτσι λοιπόν εσύ είσαι φτιαγμένος ως γιώτα, όρθιο, μόνος σου. Και όταν κοιτάξεις έναν καθρέφτη μπροστά σου, θα δεις την μπροστινή σου όψη. Ποτέ με τα μάτια σου δεν μπορεί να δεις ποιος είσαι ολόκληρος, ούτε πίσω σου, ούτε κάτω. Ούτε τα μάτια σου μπορεί να δεις, ούτε το μέτωπό σου, ούτε το κεφάλι σου, ούτε τα αυτιά σου. Άρα, αν πας έναν καθρέφτη, θα δεις τη μία σου πλευρά. Αν βάλεις άλλον έναν καθρέφτη από πίσω, θα δεις και την πίσω σου πλευρά. Άρα, λοιπόν, εσύ θα είσαι στη μέση ως μονάδα και θα φαίνεται η μία σου πλευρά και η πίσω σου πλευρά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι σε μια ολότητα τριάδα, όπως η αρχική μονάδα της δημιουργίας, που η μονάδα η αρχική τα δημιούργησε όλα. Και αν μιλάμε για μονοθεϊσμό που δεν υπάρχει, υπάρχει δημιουργός ο ένας, είναι η μία μονάδα όπως αποδεικνύεται μαθηματικά και θα τα βρεις. Και βεβαίως θα σου αποδείξω όλη σου τη δημιουργία τα πάντα και θα σταματήσεις να γονατίζεις σε κόκαλα, σε παντόφλες, σε χαζάρους, σε μουσουλμάνους, σε κέρατα, σε μέρατα. Και να χαλάς κάθε δημιουργία. Από την ώρα που θα γεννηθείς, τα χέρια σου, τα πόδια σου και το σώμα σου δημιουργούν κύκλο, τετράγωνο και τρίγωνο δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια φορές, όπου αυτά δημιουργούν. Εσύ ως μονάδα δημιουργείς κύκλους, τετράγωνα και τρίγωνα και δεν υπάρχει κάτι άλλο, ή ανάμεικτο κύκλο, τετράγωνο, τρίγωνο και ανάμεικτα κύκλο και μονάδα. Δημιουργώντας τα αποτελέσματά σου δημιουργικά και μαθηματικά, σε δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια, θα έλεγα, άπειρες κινήσεις δημιουργικές, οι οποίες είναι εντός ή εκτός δημιουργίας. Αγαπητέ μου συνέλληνα, συνέλληνας είναι οποιοδήποτε, έχουμε έρθει μαζί και σε αυτόν τον πλανήτη έχουμε όλη η έλευση. Κακός ή καλός, εκτός νομοτέλειας και εντός νομοτέλειας. Το εκτός νομοτέλειας πήγαμε εμείς. Δεν ήρθαν εκτός νομοτελειακοί να μας κάνουνε. Σε πήραν, σου επιβλέθηκαν, συμφώνησες μαζί τους, σου κόλλησαν τεράστιες ασθένειες και παρέδωσες τη δημιουργία και άνοιξες την πόρτα να μπουν μέσα. Εδώ αυτοί δεν μπαίνανε ποτέ. Εμείς σου ανοίξαμε την πόρτα και εμείς οφείλουμε να ξανακλείσουμε αυτές τις πόρτες ερμητικά και να δημιουργήσουμε στη δικιά μας δημιουργία. Γιατί πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι η ενέα δημιουργία που είναι μόνη και νομοτελειακή, πραγματική και είναι η Ελλάνια, είναι η δημιουργία των δημιουργημάτων. Και όχι μια δημιουργία που υπακούς στον κυρίαρχο. Γιατί ο κυρίαρχος είσαι εσύ στον χώρο και στον χρόνο, σήμερα που έχει την εσάρκωσή σου. Και τα αποτελέσματα αυτά θα συνεχίσουν τη δημιουργία. Ή εντός νομοτέλειας δημιουργίας ή εκτός νομοτέλειας δημιουργίας. Άρα η δημιουργία των δημιουργημάτων είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε η δημιουργή της δημιουργίας της εννέα. Τα έξι δημιουργήματα δημιουργούν την εννέα δημιουργία. Θα το αντιληφθείτε. Άρα είναι η δημιουργία των έξι το εννιά. Άρα εμείς ανελίσουμε, προάγουμε και δημιουργούμε τη δημιουργία με τα δημιουργήματά μας. Βάλτε το μυαλό σας να καταλάβετε τι είπα. Σήμερα, ιστορική στιγμή, με ορκισμένοι Ελλάνοι πολεμιστές, ανθρώπινα δημιουργήματα Ελλάνια, άξια της πατρός ουστείας τους, δημιουργούν τον ε5. Και φυσικά δεν θα έχουν ψυχή, δεν θα έχουν το θράσος, δεν θα έχουν τα κότσια. Ορκισμένοι, οι οποίοι δεν τήρησαν τον όρκο τους, πρόδωσαν να είναι μέσα σε αυτόν τον άξιο ιερό οργανισμό ε5. Όπου θα λειτουργήσει ως μονάδα και όπου θα υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή ιερή, η οποία θα μπορεί η Ελλήνων πολιτεία να χρησιμοποιεί τους ορκισμένους Ελλάνιους, απόλυτους πολεμιστές, σε όποιες θέσεις, σε όποια αποστολή πρέπει να είναι παρόν. Άξιοι όλοι σας, ο οργανισμός ε5, τον έχουν φτιάξει
Δεν έφτιαξαν ορκισμένα μέλη όπου θα λειτουργήσει ως μονάδα οντότητα και να ορίζει τα δημιουργήματα, να προστατεύει τα δημιουργήματα, να προστατεύει τους Ελλάνιους πολεμιστές και να προστατεύει την έλευση των καινούριων, των νέων εσαρκώσεων που θα έρθουν στη δημιουργία μας, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ πρέπει να σας πω το εξής. Θυμάστε τι είπα, ότι ο ηγέτης πρέπει να είναι άνθρωπος, ο ηγέτης. Πρέπει να ξέρει ότι διοικεί ανθρώπους και όχι ζώα, ανθρώπους όπου τα δικαιώματά τους και τα δίκαια τους είναι δικά τους και δεν τους τα παίρνει ποτέ. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα φτιάξει θα μείνει για πάντα, γιατί δεν θα είναι για πάντα ηγέτης. Άρα ό,τι φτιάξει θα μείνει για πάντα. Αυτό θέλω να πω, ότι δημιούργησα. Και αυτό που δημιούργησα είναι ο ίδιος μου εαυτός. Δημιούργησα λοιπόν την κάστα και αυτοί θα δημιουργήσουν τα δικά τους δημιουργήματα. Και η δημιουργία δεν είναι μόνο τα παιδιά σας, είναι ό,τι δημιουργείτε που θα μείνει στους επόμενους και οι επόμενοι θα προστατεύουν για τους επόμενους και δεν θα φύγει ποτέ από τη βάση. Και δεν θέλει εξυπνάδα να μείνει στη βάση, στο στόχο, στο σκοπό. Δεν θέλει υπερνόηση να καταλάβεις ποιος είσαι, σε ποιο σκοπό είσαι. Απλά να μην φύγεις ποτέ. Να μην φύγεις ποτέ από τη δημιουργία σου, από τη σύνθεσή σου, από τη δομή σου, από τη σύνθεσή σου. Γιατί δεν έχεις που άλλο να πας. Και οτιδήποτε άλλο κάνεις πέραν τούτου θα δώσει το δίκαιο σου, θα το μεταβιβάζεις αλλού, τις δυνάμεις σου και τις δυνατότητές σου, τις δημιουργίες σου, ούτως ώστε θα δυναστεύσουν τα δημιουργήματά σου. Όταν δυναστεύσουν τα δημιουργήματά σου, δυνάστευσαν και σένα και όλη τη γραμμή της πατρώας ουσίας. Έτσι λοιπόν σου πήραν τη δημιουργία. Τα ζώα που δεν μπορούν να δημιουργήσουν τίποτα και είναι παράσιτα στη δημιουργία τη δικιά μας, δηλαδή των ανθρώπων. Μέγιστη τιμή που είστε εδώ και θα πρέπει να αναλάβετε τα 9 της δημιουργίας σας. Και η δημιουργία των 9 ανήκει στα 6 δημιουργήματα. Και εμείς θα δημιουργήσουμε. Και αντί να δημιουργήσουμε εμείς, μας έχουν πάρει αποστατικές ηλίθιες δυνάμεις, γελίες, σκουπίδια του σύμπαντος που δεν μπορούν και είναι εκτός δημιουργίας και δεν δέχονται τη δημιουργία και δεν μπορούν να είναι μέσα σε αυτή, εκτός κανόνων, νόμων, όρκων. Οπότε δημιουργούν παράνομα που τους δώσαμε εμείς το δικαίωμα. Γιατί εμείς πουλήσαμε, προδώσαμε την ίδια μας τη δημιουργία και προδίδουμε κάθε μέρα τα δημιουργήματά μας. Αυτό θα σταματήσει. Και είναι η αρχή. Και αυτή η αρχή έγινε. Και τώρα λοιπόν παίρνει σάρκα και οστά. Και όλο αυτό γίνεται μια μεγάλη οντότητα. Η οντότητα των ορκισμένων Ελλάνιων πολεμιστών. Η οντότητα κάθε συνέλληνα που έχει συνέλευση με κάθε δημιούργημα στη Γαία. Που όλα μαζί θα δημιουργήσουν, θα κρατήσουν, θα θωριακίσουν, θα προστατεύσουν και θα δημιουργήσουν στη δημιουργία την ενέα τη δικιά τους. Κάθε δημιουργήματος και της Ελλάνιας δημιουργίας. Όλοι λοιπόν στον οργανισμό Ε5, οι άξιοι, να μπείτε στα συμβουλιά σας, στα πάντα, οι αποφάσεις σας, οι όροι και οι σκοποί, να βγει δημόσια. Και από εδώ και πέρα, ο οργανισμός Ε5, ο οποίος είναι των ορκισμένων Ελλάνιων, ανθρώπων, πολεμιστών και δημιουργημάτων, είναι παρόν. Και θα είναι πιο καθαρός από ποτέ. Και θα παραμείνει καθαρός, αυστηρός, πειθαρχημένος, στα ιερά πρωτόκολλα, στον όρκο, στο σκοπό, στο στόχο. Στο σχέδιο κάθε δημιουργήματος. Πρέπει όλοι οι πολεμιστές, πρέπει όλα τα δημιουργήματα να θυμηθούν την πραγματική μας ιστορία. Τα πιο ιερά κείμενα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάρα πολλά ιερά τα οποία είναι κρυμμένα. Αλλά τα πιο ιερά κείμενα που μας έχουν προβάλει είναι τα ορφικά. Δηλαδή τα ορφικά σου κείμενα μιλάνε μόνο για τον Ιάσονα και την αργοναυτική εκστρατεία, η οποία έγινε πριν 26.000 χρόνια. Όλες οι ψεύτικες χρονογραφήσεις που έχουν κάνει δεν τις αποδεχόμαστε, ξέρουμε τις αλήθειες και ιδιαίτερα εγώ, οι οποίες θα βγουν με αποδείξεις, τα πάντα. Είχαν γραφτεί νόμοι. Αξιακό, τεράστιο και κάθε φορά ότι γράφεται το πετάνε, το σβήνουν. Τόσο εγωιστικό, τόσο αποστατικό. Όλα αυτά τελειώνουν. Είναι η ώρα που τελειώνει και είναι η ώρα του ανθρώπου. Είναι η ώρα του Έλλην. Είναι η ώρα του δημιουργήματος. Γιατί αυτή η δημιουργία είναι δικιά μας και πρέπει να το καταλάβετε όλοι και κανένας αλουνού. Έτσι, πρέπει να θυμηθείτε, να θυμώσετε και να οργανωθείτε και να ξαναπάμε πίσω στο 26.000 και να σπάσουμε όλο αυτό το ψεύτικο χρόνο. Και από το μήνα που είναι 45, αλλά και από τον Ιάσονα που έχουμε την αργοναυτική εκστρατεία. Γιατί το χρονικό δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς, έχει να κάνει με όλο το σύμπαν. Μια αργοναυτική εκστρατεία που διεξήχθη σε όλο το σύμπαν. Σε όλους τους γαλαξίες, για να συμμαζέψει το χρόνο και το χρονικό, να πολεμήσει, να καθαρίσει όλες αυτές τις αποστατικές
δεν θα δυνάμεις, αλλά και όλα αυτά τα σκουπίδια να μπουν φυλακή ώστε να ξεκινήσει ο νέος κύκλος. Είμαστε ακριβώς στο 26. Είναι καιρός να ξαναγεμίσετε το καράβι της Αργό. Άξιοι πολεμιστές. Και δεν είναι μόνο 50. 50 είναι, αλλά πίσω τους είχαν χιλιάδες ψυχές. Χιλιάδες οντότητες, όπου ήταν ενωμένας. Στο στόχο, στο σκοπό, ως σφαίρα πυρός. Έχω πει ότι η ενότητα και η ένωση, όλες οι αποστολές έχουν γίνει για την ένωση. Όλες οι αποστολές έχουν γίνει για την ένωση των δημιουργημάτων, γιατί μόνο ενωμένα τα δημιουργήματα μπορούν να δημιουργήσουν. Άρα δεν μπορείς να δημιουργήσεις μόνος σου κάπου το περιβάλλον και δεν υπάρχει περιβάλλον για σένα ως μόνος σου. Άρα κάθε έλευση, να ξέρετε, όταν έχουμε έλευση σε πλανήτη, έχουμε άξιους. Άξιες ελάνιες εσαρκώσεις, άξιες οντότητες και φυσικά ένας μεγάλος αριθμός. Του 1 εκατομμυρίου, των 3 εκατομμυρίων, των 5, το ενός ανάλογα τον πλανήτη, και ξεκινάει η κατοίκηση, η απίκηση και η δημιουργία σε κάθε πλανήτη καινούριο. Εκεί έξω, κάθε ένας που γεννιέται είναι τόσο άφθονο το σύμπαν και η δημιουργία, που κάθε γιώτα δημιούργημα είναι ένα γιώτα και περιμένει αυτόν το γιώτα να το κατακτήσει. Που σημαίνει γιώτα δημιούργημα. Ένα για τους αριθμούς, γιώτα για την συμβολική εθερική γραφή των 27 συμβόλων, που οι αριθμοί προϋπάρχουν βεβαίως κάθε συμβολικής γραφής και αυτοί δημιουργούν και δημιούργησαν το περιβάλλον και την πλατφόρμα της δημιουργίας, τις συνθέσεις και τις συνδέσεις, θα καταλάβετε ότι ό,τι γιώτα είσαι εσύ, εκεί έξω υπάρχει γιώτα δικό σου, επειδή γεννήθηκες, επειδή εσαρκώθηκες. Γιώτα πλανήτης. Δηλαδή ένα γιώτα ίδιο με σένα που περιμένει να το κατακτήσεις. Ένα πλανήτη, ένα ολόκληρο γαλαξία. Να είσαι τόσο τεράστιος ώστε στην άπειρη δημιουργία του 8. Στην άπειρη δημιουργία την ελάνια. Να κατακτήσεις, να ανελιχθείς και να δημιουργήσεις άπειρα δημιουργήματα. Έτσι λοιπόν θέλω να καταλάβετε ότι ένας πρόγονός μας πριν 1 εκατομμύριο χρόνια, γιατί η τελευταία μας έλευση εδώ στη Γαία, και τα ζώα άστα να λένε ότι θέλουν, θα τα συγκυρίσω εγώ, είναι 2 εκατομμύρια περίπου 300 έτη. Η τελευταία έλευση δεν έχει γίνει μόνο μία, έχει γίνει και άλλη. Η τελευταία έλευση όμως σε αυτό το πλανήτη έγινε στο Λύκειον Όρος. 2 εκατομμύρια 300 έτη. Οι χρονολογήσεις τους είναι ζώδι, παιδικές, και είναι μόνο μέσα των καναλιών για να σε έχουν σκλαβωμένο, δέσμευο των ηλίθιων απαντήσεων, των ανύπαρτων απαντήσεων, με καμία αλήθεια. Τις αλήθειες θα τις πάρεις μόνος σου και τώρα θα καταλάβεις. Έτσι λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι ένας προγονός μας, ο οποίος ήταν πριν 1 εκατομμύριο χρόνια, φανταστείτε τι τεράστια γραμμή αίματος και πατρούρας ουσίας που έχουμε έρθει μέχρι εδώ. Έτσι θα καταλάβετε πόσοι πλανήτες και πόσα γιώτα δημιουργήματα, γιατί και ο πλανήτης δημιουργείται όπως εσείς οι ίδιοι. Και εκεί θα το εξηγήσουμε. Και στην πατρούρα ουσία, αλλά και μπροστά στα μάτια σας θα εξελιχθεί, θα το δείτε. Και θα μπορείτε να παίξετε με τη δημιουργία σας και να κάνετε διάσπαση κι εσείς πραγματική. Θα μπείτε σε μια πραγματικά διάσπαση, να διασπάσετε το συμπαντικό νου, να δείτε τι έχει μέσα, σαν ένα μικρό παιδί που σπάει το παιχνίδι για να δει τι έχει και πώς λειτουργεί. Έτσι θα πρέπει να αντιληφθείτε και να κάνετε με κάθε δημιουργική κίνηση και ανάπτυξη που θα σας δώσω. Τέλος τα λόγια. Αποδείξεις και με νόηση. Να καταλάβετε και να κατανοήσετε τα πάντα. Άρα, για να ξεκαθαρίσουμε, θα πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να αναβιώσετε και να κάνετε ακριβώς την ίδια εκστρατεία, γιατί δεν τελείωσε η αεροναυτική. Ποιος σας είπε ότι τελείωσε η αεροναυτική? Να ανέβετε λοιπόν στην Αργό. Δεν υπάρχει μία Αργό για σας. Κάθε 50 άτομα και κάθε ένα σύνολο τεράστιο, το οποίο δεν είναι από κάτω αλλά είναι το ίδιο, το ίδιο με το 50, και ο ένας με τους 50 είναι ένα, και οι άλλοι από κάτω που δεν είναι από κάτω, τόσο πάνω και τόσο κάτω, το πάνω με το κάτω είναι το ίδιο, απλά πρέπει να το αντιληφθείτε όπως το λέω. Άρα δεν υπάρχει κάτω και πάνω, ανάλογα. Άμα θα κάτσεις από την πάνω μεριά, θα βλέπεις κάτω. Άμα θα κάτσεις από κάτω μεριά, θα το βλέπεις από πάνω. Τι διαφορά έχει? Έτσι λοιπόν, αν ανέβεις σε μια πολυκατοικία από το ρετήριο, βλέπεις κάτω. Αν κάτσεις κάτω, βλέπεις πάνω. Η διαφορά ποια είναι? Θέμα θέσης. Θα βρείτε τη θέση σας. Αλλά σε όποια θέση και να κάτσεις, είναι το ίδιο. Αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος. Και να ξαναπάμε πάλι. Να κλείσουμε τους κύκλους. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσει πάλι Αργό, να μπει μέσα ο στρατός των Ελλήνων, οι ελάνιες ψυχές να θωρακίσουν τα πάντα και να κάνουμε πράξη
όλα μας τα ιερά κείμενα τα οποία μας τα έχουν κρύψει, αλλά και η στρατηγική, άμα το θέλετε. Δεν αλλάζει πουθενά. Ίδια είναι η στρατηγική. Και η δικιά τους είναι ίδια. Πάντα θα σε διαιρούν, θα σε διαχωρίζουν και πάντα θα σου λένε ψεύτικα και θα σου φτιάχνουν μορφώματα ως αληθινά εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικά πάθη, ανύπαρτα πάθη θα στα δημιουργούν με τεράστιες ασθένειες, έπαρσης, μυσαλλοδοξίες, φιλοδοξίες και χιλιάδες άλλες. Απιστίες. Όλα αυτά πρέπει να φύγουν, θα πρέπει να ξαναμπείτε πάλι στον πόλεμο και να καταλάβετε την πραγματική καταγωγή σας, τις ρίζες σας, το σχέδιο, το στόχο και το σκοπό. Εν εξελίξει είναι η εργοναυτική εκστρατεία. Κάπου εδώ κοντά κλείνει κύκλο. Και σήμερα χρειάζεται τους εργοναύτες επί της γης. Τους εργοναύτες, την Αργό, τη δόμηση όλη, τις ελάνιες ψυχές ως σφαίρα πυρός, όπου θα είναι η δύναμη των εργοναυτών. Γιατί οι εργοναύτες τι ήτανε? Τεράστιος αριθμός ελληνικών ψυχών. Για αυτό τον πόλεμο για να διεξαχθεί, όπου εκτελούσαν στο χώρο. Και οι άλλοι εκτελούσαν ανάμεσα στον χώρο χρόνο και στον χώρο χώρο. Αυτή ήταν η εργοναυτική εκστρατεία. Και αυτή συμβαίνει σήμερα. Και σήμερα θα ολοκληρωθεί. Γιατί θα κλείσει τις άκρες του ο κύκλος και θα πρέπει να μας βρει νικητές. Μετά από 26.000 χρόνια θα κλείσει τις άκρες του. Και κάποιοι θα είναι νικητές και αυτοί θα είμαστε εμείς. Και για να είμαστε εμείς θα πρέπει να συμμετέχετε όλοι. Και πρέπει να θυμηθείτε τι έχει γίνει. Ας μην θυμάστε, ξέρετε. Προσπαθήστε να θυμηθείτε. Οργανωθείτε. Μπείτε στον αγώνα, στο στόχο, στο σκοπό της ίδιας σας ύπαρξης. Της ίδιας της δημιουργίας, για όλα τα δημιουργήματα, που τα δημιουργήματά σας και στα δημιουργήματά σας θα ζείτε αιώνια μέσα, όσο αυτά θα δημιουργούν τα δικά σας δημιουργήματα που εσείς δημιουργήσατε. Πάλι αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Θυμηθείτε, ενώ ξέρετε.